Και στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής έχουμε τη χαρά να έχουμε την πρώην Υπουργό Παιδείας και βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, την κυρία Μαριέτα Γιαννάκου. Καλημέρα, κυρία Υπουργέ. Τη μεγάλη κυρία της πολιτικής, την αγαπημένη μας κυρία Μαριέτα Γιαννάκου. Καλημέρα σας. Παρακολουθούμε την κυρία Μαριέτα Γιαννάκου, την κυρία Όλγα Κεφαλογιάννη, τα θηλυκά όχι στη συνεπιμέλεια της Νέας Δημοκρατίας. Ήσασταν συνεπείς στην κριτική σας μέχρι τέλους, όπως γενικώς είστε συνεπείς στην πολιτική. Θέλουμε να μας εξηγήσετε τι ήταν αυτό που σας οδήγησε τελικά να ψηφίσετε όχι μέχρι τέλους και να καταλάβουν και οι ακροατές μας που ενδεχομένως δεν έχουν παρακολουθήσει όλη αυτή τη συζήτηση, γιατί αυτά τα δύο άρθρα για σας ήταν αρνητικά στο νομοσχέδιο και τι σημαίνουν. Και τα καταψηφίσατε. Κοιτάξτε, στα δύο άρθρα υπήρχαν τα εξής. Κυρία Γιαννάκου, λίγο δεν σας ακούμε, υπάρχουν διακοπές. Αν έχετε hands free, βγάλτε το καλύτερα. Τα οποία μπορούν να δημιουργήσουν, είναι αστοχίες και μπορούν να δημιουργήσουν και ρωτήματα. Δεν σας ακούμε καθόλου. Ακούτε. Όχι, δεν σας ακούμε, έχει πολλές διακοπές. Το κινητό σας. Την έχουμε ξανά στην τηλεφωνική γραμμή, να δούμε πώς ακούγεται τώρα. Κυρία Γιαννάκου, τώρα είστε πολύ καλά. Ναι. Πολύ καθαρά. Πολύ ωραία. Κοιτάξτε, ουδής αμφισβητεί το δικαίωμα της κυβέρνησης να τροποποιήσει το οικογενειακό δίκαιο. Ουδής. Βεβαίως. Δεν αμφισβητήσαμε αυτό. Μα και ψηφίσατε επί της αρχής το νομοσχέδιο. Βεβαίως το ψήφισα. Και τα υπόλοιπα, πόσα, 22 και τα άλλα 20 άρθρα. Ναι, δύο άρθρα δεν ψήφισα. Ναι, το 7 και το 13. Έτσι. Τα οποία περιλαμβάνουν τον όρο εξίσου. Οι δύο γονείς από κοινού έχουν ευθύνη για τα παιδιά τους και εξίσου. Το εξίσου είναι αόριστο και μπορεί να παραπέμπει σε οικονομικά ζητήματα ή και σε χρονική διάρκεια. Στη διατροφή λέτε. Ναι, και μπορεί να οδηγήσει σε εναλλασσόμενη κατοικία, κάτι που είναι πάρα πολύ άσχημο. Να ξέρετε ότι η εμπειρία και σε όσες χώρες έχει όχι εφαρμοστεί, το έχουν αποφασίσει οι γονείς, δεν είναι καλή η εμπειρία. Μάλιστα. Είναι τουρίστας, όπως είπε, γίνεται τουρίστας στο παιδί, όπως είπε και η κυρία Γεννηματά. Βεβαίως. Και από την άλλη πλευρά, σας λέω ότι ξέρουμε ότι το 86% των διαζυγίων εκδίδονται συνενετικά και οι γονείς, χωρίς να παρεμβαίνει ο νόμος, αποφασίζουν μεταξύ τους πότε θα βλέπει το παιδί αυτός που δεν έχει την επιμέλεια και όλα τα σχετικά. Ναι. Το άλλο που υπήρχε είναι ότι ο γονιός ο οποίος έχει την επιμέλεια του παιδιού πρέπει να προενημερώνει για την καθημερινότητα στην ουσία τον άλλο γονέα. Εκεί μπορεί να φτάσουμε στις σχιζοφρενικές καταστάσεις. Δηλαδή το τι pullover φόρεσε το παιδί, τι ώρα έκανε ποδήλατο, μέχρι ποια ώρα διάβασε και όλα αυτά. Ο γονέας ο οποίος έχει την επιμέλεια πρέπει να επιχειρεί τα της καθημερινότητας μόνος του. Μάλιστα. Όπως αντιλαμβάνεστε. Και όταν υπάρχει σοβαρό θέμα φυσικά θα ενημερώνει. Και το τρίτο είναι το 1/3 του χρόνου. Το οποίο επίσης δεν διευκρινίζει. Θα είναι 4 μήνες συνολικά επί του ετησίου. Σωστό. Την εβδομάδα. Την ημέρα. Την εβδομάδα. Ναι. Ή την εβδομάδα. Άρα δηλαδή εσείς διαφωνούσατε. Το περιλαμβάνει κάποιες ασάφειες. Μάλιστα. Θεωρείτε ότι αυτά τα δύο άρθρα ήταν τα επίμαχα που έπρεπε να αλλάξουν. Τα πιο επίμαχα. Τα πιο επίμαχα. Ναι. Κάνατε συζήτηση στη Νέα Δημοκρατία, σας έκαναν κάποια αντιπρόταση να βρεθεί, ας πούμε, μια χρυσή τομή. Είχαμε κάνει συζήτηση στην κοινοβουλευτική ομάδα πριν έρθει το νομοσχέδιο. Και εκεί δεν απήντησε ο Υπουργός τις παρατηρήσεις που έκαναν πολλοί βουλευτές. Μάλιστα. Και βουλευτίνες, να το πω έτσι. Ναι. Μετά έγινε συνάντηση των μελών της Επιτροπής και των γυναικών βουλευτών. Α. Όπου όλες οι γυναίκες βουλευτές που ήσαν παρούσες εξέφρασαν τις ίδιες αντιρρήσεις που είχα και εγώ. Μάλιστα. Και τρίτον, όλες ψήφισαν όμως. Ψήφισαν όμως, ναι. Όλες οι επιστημονικές οργανώσεις που εκλήθησαν να συνεισφέρουν στο διάλογο με ακροάσεις, συν η επιστημονική υπηρεσία της Βουλής. Βέβαια. Μα τι τύχη, κάνει τις ίδιες ακριβώς παρατηρήσεις που κάναμε
και μεταχειριστήκαμε την κοινοβουλευτική διαδικασία με την κυρία Κεφαλογιάννη, όχι αοριστείες. Ναι, γιατί ναι. Ο υπουργός, ξέρετε τι έλεγε, δεν μου κάνετε καμία πρόταση. Και εφόσον δεν μου κάνετε καμία πρόταση, προχωράω. Όχι, να προχωρήσει, δεν έχω αντίρρηση. Ναι, βέβαια, αλλά... Εγώ επιθυμούσα να δώσει απάντηση ουσίας επί των αιτιάσεων. Ναι. Νομίζω ότι ενοχληθήκατε λίγο και, αυτό, και από αυτό που είπε, ότι λειτουργείται από προσωπικά βιώματα. Και αυτό εσείς το και θεωρώ κυρία λυπηρό, προσέξτε. Μας έκανε και βερμπαλιστική δήλωση ότι ο ίδιος δεν νομοθετεί από προσωπικά βιώματα. Ναι. Δεν θέλω να ανταποδώσω τώρα, την ανοησία. Θεωρείτε ότι... Είναι μια πολιτική και άποψη που έχετε και αυτήν υπερασπίζεστε. Επειδή άκουσα είναι και δυνατόν τον... μετά από 40 χρόνια στην πολιτική να έρθει ο κύριος Τσιάρας να μου πει ότι από προσωπικά βιώματα, αυτά δεν είναι σοβαρά. Επειδή άκουσα και τον κύριο Τσίπρα χθες να αναφέρεται και στη δική σας στάση και στη στάση της κυρίας Κεφαλογιάννη και να κατηγορεί και τον υπουργό για μισογυνισμό, θεωρείτε ότι το νομοσχέδιο έχει έτσι επιλέγει που να ρίξει το βάρος του, αν θα το ρίξει στον πατέρα ή στη μητέρα? Κοιτάξτε, τα είπε στην αρχή ο υπουργός ότι οι πατεράδες διαμαρτύρονται και πρέπει να κάνουμε ένα νόμο που να τους ευνοήσει. Μάλιστα. Άρα λέτε ότι το νομοσχέδιο ευνοεί περισσότερο τους πατεράδες. Ευνοεί αυτούς, ναι, οι οποίοι δεν έχουν την επιμέλεια και την καθημερινότητα και μπορούν να στέκονται κριτικά απέναντι σε αυτόν που έχει την επιμέλεια και να του κάνουν το αφεντικό. Αυτό δεν είναι σωστό. Μάλιστα. Τώρα, αν υπάρχουν μητέρες οι οποίες εμποδίζουν τα παιδιά τους να δούνε τον πατέρα. Γιατί συνήθως οι μητέρες... Συγκίνονται και αυτά όμως. Ακούστε, οι μητέρες συνήθως παίρνουν τα παιδιά. Διότι οι άνδρες δεν θέλουν να πάρουν τα παιδιά, γιατί δεν μπορούν να τους προσφέρουν αυτά που τους προσφέρει μια γυναίκα, έτσι όπως έχει η ελληνική οικογένεια. Ναι. Από εκεί και πέρα, εμένα η επιμονή μου ήταν ότι το παιδί πρέπει να βλέπει και τους δύο γονείς. Ακόλυτα. Φυσικά, ελεύθερα. Έχουν ανάγκη και τους δύο γονείς. Ελεύθερα. Αρκεί να μην παραβιάζεται και η υποχρεωτική του καθημερινότητα. Ναι. Κυρία Γιαννάκου, η στάση σας αυτή χρησιμοποιήθηκε από την αντιπολίτευση και ιδιαίτερα από το ΣΥΡΙΖΑ για να καταγγείλουν την κυβέρνηση ότι πλέον... Δεν μας ενδιαφέρει τι λέει ο ΣΥΡΙΖΑ. Δέχθηκε εσωκομματικό πλήγμα η κυβερνητική παράταξη από όχι, τη δική σας στάση. Δεν δέχτηκε κανένα εσωκομματικό πλήγμα. Άλλωστε ο πρόεδρος μας, ο κ. Μητσοτάκης, στην κοινοβουλευτική του καριέρα αρκετές φορές ψήφισε διαφορετικά από το κόμμα. Είναι ένας φιλελεύθερος πολιτικός και γνωρίζει τα πράγματα. Ούτε σας έμεσα πήγα να σας παροτρύνουν να μην καταψηφίσετε ή συνέβη αυτό? Όχι, εγώ κουβέντιασα με τον Πρωθυπουργό, να ξέρετε. Α. Και εξήγησα πως έχει το πράγμα, δεν είναι... τώρα τι λένε... Ναι. Κοιτάξτε... Η ουσία της ιστορίας είναι ότι είναι ένα σοβαρό κοινωνικό θέμα. Δεν είναι ένα τυπικό θέμα κομματικής πειθαρχίας. Εμένα με ξέρετε 40 χρόνια. Φυσικά. Δεν έχω δημιουργήσει ποτέ πρόβλημα. Ναι. Αλλά και δεν υπάρχει αυτή η εικόνα. Την έλεγα ελεύθερα. Ναι. Τη γνώμη μου την έλεγα. Θέλαμε να ελεύθερα. Ρωτήσουμε αν θεωρείτε ότι αυτή η χθεσινή διαφοροποίηση μπορεί να ανοίγει το δρόμο να υπάρξουν διαφοροποίησεις και άλλων βουλευτών σε δύο νομοσχέδια που επίσης είναι σημαντικά. Το ένα είναι η φαρμακευτική κάναβης που συζητείται σήμερα και το άλλο είναι οι περίφημες συμφωνίες για τη συνθήκη των Πρεσπών, που και εκεί φαίνεται ότι να αντιμετωπίζει προβλήματα η κυβερνητική παράταξη. Κοιτάξτε, αυτό με τη φαρμακευτική κάναβη δεν είναι ένα ευτυχές, μια τόσο ευτυχής υπόθεση, γιατί όπως ξέρετε, η φαρμακευτική κάναβης, όπου παράγεται κάναβη σατίβα για φαρμακευτικούς σκοπούς, που είναι μικρές οι ποσότητες που παράγονται, αυτά τηρούν υπό τον έλεγχο των Ηνωμένων Εθνών. Ναι, για να μην έχουν άλλη χρήση μετά. Για να μην έχουν άλλη χρήση και ελέγχεται η παραγωγή τους. Ίσως θα έπρεπε στο σημείο που λέει το νομοσχέδιο ότι δεν αποφασίζει η Επιτροπή Ναρκωτικών, να αποφασίζει η Επιτροπή Ναρκωτικών, να υπάρχει ένας έλεγχος.
Γιατί υποτίθεται ότι θα γίνει και εξαγωγή. Ναι. Εάν δεν αλλάξει, θα καταψηφίσετε? Όχι, δεν σκοπεύω να καταψηφίσω, αλλά πρέπει να... Να συζητηθεί. Να το δούμε, να συζητηθεί. Ναι, ναι, κυρία Κοραή. Έχετε θέμα και με τις πρέσπες ή εκεί είστε οκ? Okay? Όχι, δεν έχω θέμα. Εγώ ποτέ δεν είχα θέμα. Αυτά, την άποψή μου αυτή την έχω δηλώσει προ πολλών ετών. Μάλιστα. Ωραία, κυρία Γιαννάκου, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εγώ. Ευχαριστούμε, κυρία Υπουργέ. Καλημέρα. Καλημέρα.